φεύγει προς το μέρος του. Τον σπρώχνει και τον πετά στο έδαφος. Ο άνδρας προσπαθεί να σηκωθεί, όμως ο κουκουλοφόρος τον απειλεί. Και του ζητά με το όπλο πρώτη ταμένο να καθίσει ήσυχος. Ακολουθούν οι συνεργοί του. Φοράνε κράνη και κρατούν καλάσνικο. Ο πρώτος αρπάζει τη βαλίτσα και προσπαθεί με έναν τροχό να κόψει την αλυσίδα. Πίσω του ακριβώς, δίπλα από το βαν της χρηματαποστολής, ο τρίτος κουκουλοφόρος ελέγχει με το καλάσνικο στα χέρια μήπως περάσει κάποιο περιπολικό. Περνούσε κόσμος και έβλεπε ένα ή δύο άτομα με καλάσνικο, τα οποία φρουρούσαν αυτόν που με τον τροχό προσπαθούσε να ανοίξει το κουτί με τα χρήματα. Ένας φαρμακοποιός που εκείνη τη στιγμή φτάνει στο μαγαζί του, ακριβώς δίπλα από το υποκατάστημα της τράπεζας, αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, όταν βλέπει πεσμένο στο έδαφος τον υπάλληλο της εταιρείας Security. Ο ένας έκατσε πίσω από το φορτηγό, οι άλλοι δύο του τεθήκαν, τον ξαπλώσανε κάτω, με το περίστροφο πάνω από το κεφάλι. Δευτερόλεπτα μετά, εκρήγνεται από τη βαλίτσα της χρηματοαποστολής η ειδική αμπούλα καπνογόνου. Τα πάντα καλύπτονται από ροζ χρώμα. Οι κουκουλοφόροι πνίγονται από το καπνογόνο και από την αφόρητη μυρωδιά. Όταν αρχίζει να χτυπά ο συναγερμός, εξαφανίζονται. Οι τρεις κουκουλοφόροι, μόλις διαπίστωσαν ότι το μεταλλικό κουτί δεν περιέχει χαρτονομίσματα, άρχισαν να τρέχουν προς τη λεωφόρο Λαυρίου. Μιλήσανε και ελληνικά, λέει: δεν τρέχει τίποτα, πάμε να φύγουμε. Δεν έχει λεφτά. Τους ακούσατε, εσείς φεύγατε. Ναι, φεύγοντας. Θα φύγανε, δεν έχει τίποτα, πάμε. Τρεχάνε ή έφυγαν. Τρέχανε. Κάτοικοι στα γλυκά νερά καταγγέλνουν ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση στην περιοχή. Δίας υπήρχε εδώ και 6-7 μήνες, αυτό το έχουμε χάσει. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια.